Εξοικονομώ κατοίκων νούμερο 3. Ναι, ναι, φαίνεται ότι θα ανοίξει σύντομα η πλατφόρμα για το εξοικονομώ κατοίκων 3. Ένα πολύ μεγαλύτερο σε όγκο χρημάτων εξοικονομώ με πολύ καλά, καλύτερα φορολογικά κριτήρια, με, μεγαλύτερο έτσι, ε, με μεγαλύτερη όρεξη και μπόρεση από, την, ε, από το κράτος στην ουσία να επιδοτήσει και να αναβαθμίσει ενεργειακό όσο το δυνατόν περισσότερε κατοικίε mm. με κομμάτια από έσπα τα οποία θα μπαίνουν μέσα, από κοινοτικά κονδύλια τα οποία θα μπαίνουν μέσα, από ιδιωτικά κονδύλια τα οποία μπορεί να συνεργαστεί και να βγάλει ένα καλό κομμάτι, από φοροαπαλλαγέ για ενεργειακή αναβάθμιση. Γενικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο. Θεωρώ και προτείνουμε, όπως συμβουλεύουμε κάθε Δευτέρα τους τηλεθεατές μας, να σπεύσουν να ενημερωθούν και όταν έρθει η ώρα να είναι έτοιμοι ούτως ώστε να συμπληρώσουν τα χαρτιά τους είτε μέσω δανείου είτε μέσω ιδίων ε, κεφαλαίων και ιδίων πόρων γιατί πραγματικά είναι μια από τις καλές ευκαιρίες να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τις κατοικίες μας και να μπορέσουμε πλέον να αποδώσουμε τα λεφτά τα οποία έχουμε και στο περιβάλλον αλλά και στην τσέπη μα. Έχω βεβαίω την εντύπωση ότι καλύτερο διαφημιστή για αυτό το πρόγραμμα είναι όσοι έχουν ευεργετηθεί και έχουν πάρει το πρόγραμμα αυτό τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Ναι, θα έλεγα εδώ ότι το πρόγραμμα Εξοικονομώ 1 τηρήθηκε πολύ καλά, πήγε πολύ καλά η απορρόφησή του. Το Εξοικονομώ 2, επειδή είχε τύχει στο κέντρο τη κρίση, είχε κάποιε αριθμίε. Ε, ε, με αποτέλεσμα, πάρα πολλοί από του εργολάβου οι οποίοι μπαίνανε επί συνόλου για να κατασκευάσουν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου με εντολή του ιδιοκτήτη να μην μπορέσουν να πάρουν τα λεφτά του. Και αυτό, όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, δεν έχει να κάνει τόσο με την απορρόφηση κονδυλίων από το κράτο, αλλά λόγω τη κακή συναρμογή και λόγω τη κακή συνεργασίας όλων των ε, ε, εταίρων που χ, ε, συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή από το μηχανικό, από τον αλουμινά, έπρεπε όλο αυτή ο κρίκος της αλυσίδας να είναι σωστός, ούτως ώστε να κατατεθούν είναι τα σωστά. δικαιολογητικά σωστά, για να πάρεις τα χρήματά σου όταν έπρεπε. Υπήρχαν θεματάκια. Εγώ προτείνω και σαν ε, μηχανικός και σαν ενεργειακός επιθεωρητής, προτείνω ότι πρέπει ο ιδιοκτήτη να ασχοληθεί ο ίδιο με το εξοικονομό και να μην το αναθέσει. Να το παρακολουθεί δηλαδή στενά ο ίδιο, αυτό το μπορέσει, σπίτι του, ναι. είναι η περιουσία του. Για να, να το βλέπει αυτό. κοντά. να έχει ένα συντονισμό των εργασιών και όχι τώρα τόσο των οικοδομικών εργασιών, όσο τη χαρτούρα η οποία απαιτείται για να συμπληρωθεί. Πέτρο, τώρα που μιλάμε ότι έχουμε κάποια χρόνια απόσταση από την πρώτη εφαρμογή. Οι άνθρωποι αυτοί, φαντάζομαι ότι εκτό από τα πρώτα σημάδια βελτίωση στα σπίτια του, στι οικίε του, στα κτίρια του, βλέπουν και οικονομία στην πορεία, έτσι. Ναι. Ε, η ενεργειακή αναβάθμιση τη κατοικία και γενικά του χώρου μα, είτε του επαγγελματικού είτε του οικιακού, είναι πρωταρχικό μέλημα mm. πλέον των τοπικών κοινωνιών και σε δημόσια κτίρια. Mm. Πολύ σημαντικό. Φυσικά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι το ΕΣΠΑ στη μέση και μιλάμε ότι και κοινοτικά κονδύλια πλέον θα πρέπει να. Αναβαθμιστούν ενεργειακά μέσω του εξοικονομώ σχολεία. Δημόσια κτίρια, εφορίε, είναι πολύ παθογόνα κτίρια αυτά. Καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ ενεργοβόρα, σωστή. καταναλώνουν πάρα πολύ μεγάλο πακτολό χρημάτων, χωρί στην ουσία ε, να το αποδίδουν ανταποδοτικά αυτό. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και από του Δήμου και από τι πρώην κοινότητε και από τι περιφέρειε να υπαχθούν όλα αυτά τα κτίρια στο καινούριο εξοικονομό. Έχουμε εικόνα με ημερομηνίε, τέτοια πράγματα. Όχι. Από ό,τι λένε ότι αρχέ τη Άνοιξη. Ωραία. Απρίλιο, Μάιο, εκεί θα δούμε τα πρώτα προσχέδια νόμου και καλό θα είναι να είμαστε έτοιμοι να σπεύσουμε. Θα μα ενημερώνει. Δε τώρα πώ θα συνδέσω το ένα θέμα με το άλλο. Και ό,τι γλιτώσετε από αυτή τη διαδικασία που θα κάνετε, θα το πληρώσετε στις μεταβιβάσει. <laughs> ναι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τον Ιούνιο, καλό θα είναι όποιο έχει σκοπό να μεταβιβάσει το κινητό του, να κάνει συμβόλαια αγοραπολισίε, να τι κάνει μέχρι τον Ιούνιο. Γιατί από τον Ιούνιο και μετά αυξάνονται. Έχουμε αύξηση σε αρκετά πράγματα, έχουμε αύξηση των αντικειμενικών καταρχήν, που αυτό σημαίνει okay, αυτόματα ότι θα έχουμε αύξηση του κόστου μεταβίβασης και έχουμε και αύξηση του ποσοστού ε, μεταβίβασης των συμβολιογράφων, των δικηγόρων. γενικά... Υπάρχει μια αυξητική τάση στις μεταβιβάσει ακινήτων. Καλό θα είναι μέχρι τον Ιούνιο ό,τι πρέπει να γίνει, να γίνει για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα. Και λεπτά. όταν λέμε για μεταβιβάσει, ε, ε, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν αναφερόμαστε μόνο στο κομμάτι που λέω αγορά, αγοράζω, είναι και οι γονικέ παροχέ, ναι. είναι μέσα όλο αυτό το, το πλαίσιο. Ε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να λέμε ότι σε μια προηγούμενε μα εκπομπές είχαμε βγάλει μια λίστα. Τι ακριβώ λέμε γονική παροχή, τι ακριβώ λέμε μεταβίβαση. Οπότε ο κόσμο πλέον γνωρίζει ότι επί τη διαδικασία ε, Υπάρχουν συγκεκριμένα ποσοστά τα οποία καλείσαι να πληρώσει για την εκάστοτε μεταβίβαση. Οπότε, καλό θα είναι να συμβουλευτείτε τη συμβολιογράφο σα είτε τον δικηγόρο σα για να σα πει τι θα γλιτώσει αν το κάνει πριν τον Ιούνιο. Όταν βέβαια, ανεβαίνουν αντικειμενικέ αξίε, παρασύρονται προ τα πάνω τα πάντα. Γενικά, ο Ιούνιο είναι ένα μήνα ο οποίο δεν θα είναι καλό μήνα. Στι επόμενε μα εκπομπέ, θα ενημερώσουμε πίσω ότι γίνεται πλήρη άρση της κάλυψης της πρώτης κατοικίας θα έχουμε πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών οπότε mm. γενικά ο Ιούνιος είναι ένας μήνας ο οποίος θα πρέπει να σπεύσουμε να τον προλάβουμε για να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, και να κλείσουμε έτσι με ένα πιο ευχάριστο θέμα. Για τι κυρίε και του κυρίου που του αρέσει, έτσι είναι θέμα αισθητική να έχουν φυτά μέσα στο χώρο του. Νομίζω ότι μεταφέρουν και μεταδίνουν και καλή ενέργεια τα φυτά μέσα ναι. στο χώρο μα. Για αυτού που μπορούν. Γιατί για αυτού που δεν μπορούν, δεν σταυρώνεται τίποτα. Να σου πω όμω, αγαπητή μου, ότι τα φυτά τα οποία έφερα σήμερα για τον εσωτερικό μα χώρο δεν θέλουν ιδιαίτερη Λοιπόν, Ένα όσοι σχόλεις. δεν μπορούν να σταυρώσουν φυτό μέσα στα σπίτια του, α τεντώσουν τα αυτιά του. Νομίζω ότι θα είναι ναι. χρήσιμα τα όσα θα μαθαίνουν. Λοιπόν, θα μας έχουμε φέρει, λοιπόν, έχουμε φέρει τα τέσσερα πιο έτσι ντεμπέλικα υποτίθεται φυτά για τι νοικοκυρέ. Που, που, δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη έτσι, ζέση, να το πω έτσι, και φτέρι. φροντίδα. Πρώτη Έχ... είναι η φτέρη. Είναι η φτέρη, ναι. Είναι η φτέρη. Ε, δεν δε, δε ξέρω, έχουμε φτιάξει και κάποιε. Ναι, έχουμε φτιάξει κάποιε έτσι. Φωτογραφίες για να καταλάβετε. Αυτή είναι λοιπόν η φτέρη. Είναι ένα χαρακτηριστικό φυτό. Πολλοί από εσά βέβαια δεν τα γνωρίζετε και σαν ονόματα. Mm -hmm. Οπότε καλό θα είναι για να τα δούμε. Είναι πράσινα φυτά. Είναι φυτά τα οποία δεν ρηπαίνουν, δεν λερώνουν. Και απορροφούν και. Απορροφούν πάρα πολύ ε, α, ό,τι Καψαέριο. παθογόνο υπάρχει μέσα στο σπίτι μας και κλείουν οξυγόνο, μια που η πρασινάδα αυτή είναι αυτή η οποία μας αρέσει. Του αρέσει πάρα πολύ να υπάρχει μόνο ήλιο. Οπότε λοιπόν, εάν μπορέσουμε να δούμε τα τέσσερα χαρακτηριστικά φυτά, και επειδή δεν ξέρω πόσο χρόνο θα μπορέσουμε να έχουμε. Εντάχει μπορούμε να τα πούμε όλα. Στην κατοχή μα, λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τη φταίρεια, η οποία είναι ένα πολύ εντυπωσιακό φυτό, το οποίο είναι ιδανικό φυτό για να κρέμεται. Δηλαδή μπορούμε να το βάλουμε και σε παράθυρα και γενικά σε έπιπλα τα οποία θα μπορέσει μετά να πέφτει αυτό και να γίνει κανένα πολύ mm -hmm. ωραίο κάδρο. Mm -hmm. Θέλει, αρκε... όχι πολύ νερό, θέλει μια, μια φορά τι κάθε δύο-τρει μερούλε θα μπορέσετε εσεί να το ποτίζετε. Θέλει όμω έτσι. Δηλαδή, μην έχουμε κανένα υπόγειο και τα βάλουμε όλα μέσα, θα μαραθούν, θα κυτρενήσουν. Μετά έχουμε το χλωρόφυτο. Αν δούμε το χλωρόφυτο, είναι ένα χαρακτηριστικό φυτό το οποίο Α, το και βάζουμε. Αυτό γνωστό, είναι. Πολύ γνωστό φυτό. Και τα τέσσερα είναι πολύ γνωστά φυτά. Τα οποία τα χρησιμοποιούμε και αυτά σαν πρασινάδα για να δίνουμε ένα ιδιαίτερο χρώμα μέσα στο σπίτι μα και αυτό θέλει νεράκι, και αυτό θέλει φω. Αυτό έχει το καλό ότι γίνεται πολύ εντυπωσιακό με την έννοια ότι αρχίζει και κρέμεται. Αυτό εγώ το έχω δει και σε εξωτερικούς χώρου. Ναι, ε, αυτά τα φυτά του αρέσει το περιβάλλον του εσωτερικού χώρου. Δεν του αρέσει να ταλαιπωρούνται πολύ από μεγάλε θερμοκρασίε και από πολύ κρύο. Mm. Έτσι λέει ο κατασκευαστή. Θα Τώρα... <laughs> <laughs> αυτά... να το λέει κάτι θα ξέρει. Ναι, αυτά μου είπαν αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε στη δράκενα, Το οποίο δεν υπάρχει επίσκεψη που να έχει κάνει σε σπίτι α, που να μην α, το έχει πάει δώρο ναι. αυτό. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Το αμπαλάρι, το κρατά στο χέρι σου και πα ήρθαμε αντί να πα γλυκά. Η δράκενα λοιπόν, είναι από τα πιο δημοφιλή φυτά εσωτερικού χώρου. Είναι αρκετά εντυπωσιακό με την έννοια ότι ε, μπορεί να έχει πάρα πολλά ίδια μέσα στο σπίτι. Μεταφυτεύεται πάρα πολύ εύκολα. Απλά και αυτό θέλει ήλιο. Μετά έχουμε ένα φυτό το οποίο είναι. Το χιτ των επισκέψεων που θα κάνεις uh -huh. ε, λέγεται Ζαμιοκούλκας. Αυτό δεν είναι ο Ζαμιοκούλκας, αυτό είναι η γλώσσα της Πεθεράς. Την πούμε σε λίγο. <laughs> Γιατί έχουμε ντεσού για τη γλώσσα <laughs> της Πεθεράς. Να δούμε το προηγούμενο, είναι εύκολο, δεν ξέρω αν το έχει το κοντρόλ. Είναι εκείνο με τα πράσινα, τα πολύ έντονα είναι πράσινα, με τα πράσινα φύλλα, τα, τα πλατύφυλλα. Ναι. Το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό φυτό, το οποίο εντάξει, αφού δεν μας το βγάζει σαν εικόνα, να πάμε στο αγαπημένο, της σημερινή μα μας παρουσιάστηκες, <laughs> τη τη της Πεδεράς. Το οποίο αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό φυτό, το οποίο ε, θέλει φως, θέλει αρκετό νερό, δεν λερώνει, λέγεται σαν το όνομά του για όσους... Σαν Σεβιέρια. Α, Σαν Αυτό είναι. Αλλά προτιμάνε για να το λένε η γλώσσα της Πεθεράς. Έχει μια πολύ μεγάλη χαρακτηριστική είναι τα φύλλα. <laughs> ικανότητα. <laughs> έχει μια χαρακτηριστικότητα η ικανότητα να καθαρίζει τον αέρα. Συνήθως χρησιμοποιείται μέσα στα υπνοδωμάτια. Αυτό τώρα για καλό δεν το λε. Ναι, δεν θα βάλει την πεθερά σου στο ύπνο δωμάτιο. <laughs> Κάτι θα ξέρει παραπάνω, αλλά δεν ξέρω. <laughs> λοιπόν, <laughs> Εγώ δεν νο, θα το προτιμήσω. Με ενημερώνει η Δανάη Σκευάκη ότι έχουμε και το άλλο φυτό. Το ο οποίο... Αυτό είναι λοιπόν αγαπητή μα Δανάη ο Ζάμιο Κούλκα, ο οποίο δεν ξέρω στο ρέθινο πώ τον λέτε εσεί. Ε, είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά φυτά. Είναι ένα φυτό το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον σε επισκέψει σε γιορτέ. Ε, πράσινο, ιδιαίτερα εντυπωσιακό, ψηλό. Θέλει στη ρήγματα όμω. Γιατί όσο ψηλότερο πάει, ανοίγει. ανοίγει. και πέφτει. Οπότε θέλει στηρίγματα. Αυτά είναι τα τέσσερα πιο... Το συνιστώ και εγώ είναι το μόνο που μου έχει κρατήσει. Ναι. Φανταστείτε. <laughs> <laughs> Σωστά. Μάλιστα. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Όχι, δεν έχουμε να συμπληρώσουμε τίποτα άλλο. Αυτό το οποίο έχω να πω στους τηλεθεατές μας είναι ότι στις επόμενες μας εκπομπές θα σας έχουμε πλήρη οδηγό για το εξοικονομό κατοίκων, είναι αυτό πάρα πολύ υπάρχει σαν δέσμευση γιατί είναι πολύ σημαντικό και επίσης ε, μιλώντας για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα στο πώς μπορούμε να θερμομονώσουμε πλέον mm -hmm. τα δώματά μας ούτω ώστε να είμαστε έτοιμοι για το καλοκαίρι mm -hmm. και να είμαστε και έτοιμοι και για τον επερχόμενο χειμώνα. Ε... Πέτρο, κλείνοντα, έχουμε ακόμα ένα με ένα μισή λεπτάκι. Ε, θέλουν να μου πει αν είναι χρήσιμο ο κόσμο, πριν καν ακόμη ανοίξει το πρόγραμμα, να κάνει μια ενεργειακή επιθεώρηση, να διαπιστώσει αν το οίκημά του, το κτίριό του είναι από τη ΔΕΛΤΑ κατηγορία πάνω ή κάτω, να έχει μια εικόνα ούτω ώστε να μην παρέλθουν οι, οι ημερομηνίε απρακτέ. Το σωστό είναι από τη στιγμή που έχει ένα κτίριο το οποίο έχει μια παλαιότητα και από τη στιγμή που έχει αποφασίσει ότι θα το αναβαθμίσει εν, εν, ενεργειακά, να φωνάξει ένα ενεργειακό επιθεωρητή. Ο οποίο και αν δεν έχει γνωστό, αν απευθυνθεί στο τοπικό τμήμα του τεχνικού επιμελητηρίου, υπάρχει μια λίστα που με ενεργειακού επιθεωρητέ, του mm -hmm. οποίου μπορούν να σου προτείνουν και εσύ να επιλέξει όποιον θέλει να Είναι εσύ. ακριβή διαδικασία αυτή. Είναι μια διαδικασία η οποία κάνει περίπου γύρω στα 150 με 200 ευρώ, σου κατατάσει ενεργειακά το σπίτι στη βαθμίδα που θέλεις εσύ, σου λέει τις ανάγκες αντικατάστασης και τι είναι αυτό το οποίο θα έχει κατά προτεραιότητα σειρά να αντικατασταθεί, ούτω ώστε να είσαι έτοιμος, να έχεις το ενεργειακό πιστοποιητικό, να έχεις τα συμβόλαια τα οποία χρειάζονται και όλα τα δικαιολογητικά εκείνα. Να πούμε ότι ενεργειακή αναβάθμιση Μέχρι και το εξοικονομώ 2 είχε δικαίωμα να κάνει ο επικαρποτής και όχι αυτός που έχει την υψηλή κυριότητα. Ο ιδιοκτήτη δηλαδή του ακινήτου, έτσι, ούτε ο Μόνο ο ναι, μόνο, επικαρ... μόνο ιδιοκτήτη στην ουσία. Ή όποιο έχει κρατήσει τέλο πάντων την επικαρπία. Ναι, ναι όποιο έχει την επικαρπία. Άρα λοιπόν, το βγάζουμε λοιπόν, το ενεργειακό πιστοποιητικό. Ξέρουμε ότι το σπίτι μα είναι τη κατηγορία ε. Έχουμε μαζέψει και ένα βαλάντιο 5-10 Αν δεν έχουμε μαζέψει, είμαστε έτοιμοι να πάμε στην αντίστοιχη τράπεζα που θα τσοντάρει το υπόλοιπο τη επιδότηση. Γιατί Σωστά. με αυτό τον τρόπο γίνεται. Και είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το έντερ, στο τρίωρο, τετράωρο, πεντάωρο που θα είναι ανοιχτό το σύστημα για να προλάβουμε να πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου, ούτω ώστε να μπορέσουμε να υπαχθούμε στο πρόγραμμα. Αν και να θυμίσουμε ότι στο εξοικονομό κατοίκων 2, η περιφέρεια τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Κρήτη, συμπλήρωσε και ολοκλήρωσε τη διαδικασία, όχι μόνο με του επιτυχώντε, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά με όσου είχαν καταφέρει να κάνουν τα, τα χαρτιά του. Εδώ, επειδή πρέπει να αποδίδουμε στα, τα το κέσαρο στο κέσαρο, θεωρώ ότι η περιφέρεια Κρήτη, αν δεν ήταν να ενισχύσει πολύ σημαντικά το ποσοστό επιδότηση σε ποσό στην Κρήτη, δεν θα είχε την ίδια επιτυχία με το εξοικονομώ ένα στην Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.